υπάρχει ένα δίλημα στον παραγωγό και αυτό έχει να κάνει με το πότε πρέπει να ξεκινήσει η συγκομιδή. Οι κλιματολογικές συνθήκες διαφοροποιούνται χρόνο με το χρόνο. Το χρώμα και η εξωτερική εμφάνιση του καρπού δεν είναι και το πλέον ασφαλές κριτήριο. Μία λανθασμένη επιλογή μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε απώλεια απόδοσης. Στο ζήτημα αυτό έρχεται να δώσει λύση το σύστημα Olive Predictor. Εμείς έχουμε αναπτύξει μία συσκευή η οποία είναι μια πολύ μικρή ποσότητα καρπού ελιάς, δηλαδή περίπου 200 γραμμάρια καρπό. Μπορούμε να κάνουμε μία μίνι σε μικρογραφία παραγωγή ελαιολάδου και έτσι να μετρήσουμε, σαν απομίμηση δηλαδή του τι συμβαίνει στο ελαιοτριβείο, να μετρήσουμε πόσο λάδι παράγεται από το συγκεκριμένο καρπό και ταυτόχρονα μπορούμε να μετρήσουμε και την περιεκτικότητα αυτού του ελαιολάδου που παράγεται στις ευεργετικές φενόλες που περιέχει. Οπότε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγα λεπτά της ώρας, μπορεί κανείς να έχει μια εκτίμηση του πόσο λάδι θα παράξει και τι ποιότητα θα είναι αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που βοηθάει πάρα πολύ τον παραγωγό για να ξέρει πότε είναι η κατάλληλη εποχή συγκομιδής. Πριν πάει δηλαδή στο ελαιοτριβείο όλη τη μεγάλη ποσότητα που θα έχει να συλλέξει. Ο γνωστός καθηγητής Προκόπης Μαγιάτης μίλησε στην τηλεόραση Best για το σύστημα το οποίο δίνει την δυνατότητα στον παραγωγό με σε λίγα λεπτά και με ελάχιστο κόστος να προβλέψει με ελάχιστη ποσότητα καρπού την ποιότητα και την ποσότητα του λαδιού που θα παραγάγει. Κυρίως το μικρό παραγωγό που θέλει να κάνει μια πολύ ποιοτική παραγωγή και που κάθε χρόνο αναρωτιέται πότε να μαζέψω. Να μαζέψω τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, μέσα Νοεμβρίου. Γιατί εκείνη την περίοδο παράγεται το λάδι που έχει τις υψηλότερες φενόλες και που αυτή την περίοδο έχει αρχίσει πλέον και έχει και πολύ υψηλότερη τιμή. Οπότε επειδή υπάρχει ένα οικονομικό κίνητρο πίσω από αυτό το θέμα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους παραγωγούς. Και μετά από την μεγάλη πίεση των παραγωγών, βοηθήστε μας να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό, αναπτύχθηκε αυτή η συσκευή, αυτό που ονομάζεται Olive Predictor. Σε εργαστηριακές μετρήσεις αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα όλο το περασμένο χρόνο. Καταρχάς, από ότι η συσκευή αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Το μέρος αυτό που κάνει την ανάλυση της ποιότητας του λαδιού είναι αυτόνομο και φέτος, την περασμένη χρονιά, ήδη χρησιμοποιήθηκε σε 10 ελαιοτριβεία, 2 εκ των οποίων ήταν στην περιοχή της Μεσσηνίας. Οπότε εκεί έγιναν πάρα πολλές, χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ από παραγωγούς που πήγαιναν με το λάδι τους έτοιμο βέβαια, που είχε παραχθεί και μπορούσε επί τόπου μέσα στο ελαιοτριβείο να μετρηθεί τι ποιότητας ήταν το λάδι αυτό. Αυτό είναι δηλαδή κάτι που ήδη έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα.